Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Easy Loader. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς προστατεύουμε ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο, και εννοείται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, από τη ζέστη που καταπονεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητά μας το καλοκαίρι. Και πού αλλού να το κάνουμε αυτό? Είμαστε στην Κεφαλονιά, πάνω από 30 βαθμούς, και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως με τον πρώτο τρόπο που προστατεύουμε το αυτοκίνητό μας. Φύγαμε. Άλλο ένα κομμάτι το καλοκαίρι που μπορούμε να προστατεύσουμε είναι τα δέρματα μέσα στο αυτοκίνητο. Εδώ βλέπετε το λευκό δέρμα του Tesla. Εμείς έχουμε βάλει λευκά καλύματα που μοιάζουν πάρα πολύ με το εργοστασιακό, για να προστατεύσουν και από χρωματισμούς στα μαγιό μας που έρχονται βρεγμένα μέσα στο κάθισμα, και βέβαια να μην το χτυπάει ο ήλιος και καταστρέψει το λευκό δέρμα, που νομίζω μπορώ να το δείξω πώς είναι από κάτω. Μπορείτε να το δείτε λίγο εδώ από κάτω. Βλέπετε πόσο εύκολα κάθεται πάνω και προστατεύει έτσι το δέρμα. Εμείς και πέρυσι την προηγούμενη σεζόν τα βάλαμε, και θα σας αφήσω και link κάτω στην περιγραφή από πού το αγοράσαμε, το AliExpress, από τον προμηθευτή μας το Λιού. Πραγματικά η καλύτερη αγορά αξεσουάρ που έχουμε κάνει για το Tesla μας. Άλλη μια λύση, σταθερή αξία, εννοείται το σκίαστρο και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και όσο συμβατικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εμείς έχουμε πάρει εδώ ειδικό στις διαστάσεις του Tesla, αλλά οποιοδήποτε ό,τι έχετε στη διάθεσή σας θα κάνει. Είδαμε λοιπόν δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε στο Tesla. Πέραν όλων αυτών, σε μια πολύ καυτή μέρα, έχοντας κάνει όλα αυτά, πάλι το αυτοκίνητο θα ζεσταθεί και ειδικά η καμπίνα μέσα θα αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, από την εφαρμογή του Tesla, αν είμαστε ας πούμε στην παραλία και ξέρουμε ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στο αυτοκίνητο, μπορούμε, για να μην το βρούμε το αυτοκίνητο να βράζει, να ενεργοποιήσουμε από απόσταση το air condition, όπως εδώ για παράδειγμα. Τώρα βλέπετε, θέλω να το βάλω να πιάσει τους 20 βαθμούς και θα ακούσετε σιγά σιγά το αυτοκίνητο να παίρνει μπροστά ο κλιματισμός, σιγά σιγά θα ακούσετε να βουίζει. Αντίστοιχα, με παρόμοιο τρόπο, μπορείς και μέσα από το αυτοκίνητο, χωρίς να είσαι πάνω από την εφαρμογή, μέσα από το αυτοκίνητο να πεις ότι δεν θέλω η θερμοκρασία στην καμπίνα να ξεπεράσει μια θερμοκρασία για να προστατεύσω το εσωτερικό. Μπορεί να έχω κάμερες μέσα, ας πούμε, και να μην θέλω να ζοριστούν οι μπαταρίες. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο, από την οθόνη του αυτοκίνητου, μπορείτε να πείτε μην ξεπεράσεις στο εσωτερικό του 40 βαθμούς. Επομένως, με το που πάει να φτάσει του 40 βαθμούς, αυτόματα θα ξεκινήσει να δουλεύει το air condition. Εννοείται, αυτό έρχεται με κόστος. Αυτονομίας, θα καταναλώσετε ένα μέρος της μπαταρίας, αλλά εννοείται πάντα με προσοχή. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό αν είστε σε χαμηλή στάθμη μπαταρίας ή αν βλέπετε ότι μέσα στη μέρα δεν θα σας φτάσει η μπαταρία. Αλλά μια μέρα όπως σήμερα, που απλώς πας στην παραλία και θα γυρίσεις, μπορείς εννοείται να προστατεύεις με αυτόν τον τρόπο το Tesla σου. Φύγαμε να συνεχίσουμε την περιήγηση στο νησί. Την αυτονομία τώρα του οχήματος, στις ακραίες θερμοκρασίες, είτε στο πολύ κρύο είτε στη πολύ ζέστη, το air condition του αυτοκίνητου δουλεύει σκληρά, άρα και η μπαταρία, άρα έχουμε πτώση της αυτονομίας του αυτοκίνητου. Είναι σημαντική αυτή η πτώση, ναι. Αν είμαστε δηλαδή το καλοκαίρι 42-43 βαθμούς στο νησί, θα δούμε ότι η αυτονομία του αυτοκίνητου θα πέσει 10-15%. Αντίστοιχα, αν είμαστε σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αντίστοιχα η αυτονομία που θα περιμέναμε το αυτοκίνητο θα πέσει 10-15%. Δηλαδή εκεί που βγάζουμε υπό κανονικές συνθήκες γύρω στα 400 χιλιόμετρα στην εθνική οδό, με μια πτώση 10% θα είμαστε γύρω στα 350-360 χιλιόμετρα. Όταν κάνουμε μια φόρτιση σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αυτό που πρέπει να μας ενισχύσει πρώτα απ' όλα είναι ο φορτιστής που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας ή στο ξενοδοχείο, αν φορτίζουμε. Αν ο φορτιστής είναι χαμηλής ποιότητας, τότε μπορεί να υπερθερμανθεί και να μας κόψει τη φόρτιση ή να μας μειώσει ταχύτητα φόρτισης. Η μπαταρία του αυτοκινήτου σε γενικές γραμμές μπορεί να αντέξει υψηλές θερμοκρασίες, και το Tesla δουλεύει στην Καλιφόρνια που έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες. Οπότε η ψήξη στο αυτοκίνητο κατά τη φόρτιση είναι αρκετά καλή, είναι ενεργητική ψήξη, ενώ στο φορτιστή συνήθως έχουμε παθητική ψήξη. Οπότε σε ένα μοντέλο όχι ιδιαίτερα καλής ποιότητας μπορούμε να δούμε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό και στην εταιρεία EV Loader προτιμούμε κατασκευαστές από την Ευρώπη, όπως τη Wallbox, την EVBox,
για τις εγκαταστάσεις που κάνουμε σε πάνω από 100 ξενοδοχεία και οικίες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, για να αποφύγουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα που μπορεί να είναι πολύ συχνό σε άλλους κατασκευαστές, ειδικά όταν εγκαθιστούνται σε σημεία στην Ελλάδα, σε νησιά που έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και σε αυτό το κομμάτι, αν είστε επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, ένα κατάστημα ή ακόμα και ιδιώτες, θέλετε να φορτιστεί για το σπίτι σας, η εταιρεία Evloader μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, να σας προτείνει το κατάλληλο φορτιστή για την εγκατάστασή σας, να σας προτείνει και να σας φέρει σε επαφή με ένα ηλεκτρολόγο πιστοποιημένο που μπορεί να ολοκληρώσει την εγκατάσταση και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, να σας δώσει και το λογισμικό Evloader για να μπορείτε να προβάλλετε το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας και το φορτιστή που έχετε στους χάρτες πολλών εφαρμογών που βλέπουν πάνω από 1000 οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και βέβαια να προσθέσετε χρεώσεις για να μπορείτε, αν έρθει κάποιος και φορτίσει στο χώρο σας, να έχετε ένα εμπορικό όφελος από αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email που βλέπετε στο βίντεο, στο site του evloader.com και στο shop.evloader.com. Μπορείτε να δείτε όλα τα μοντέλα που μέχρι τώρα έχουμε εγκαταστήσει σε πάρα πολλές εγκαταστάσεις όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Μόλις λάβαμε και μια ειδοποίηση από την εφαρμογή της Tesla ότι η καμπίνα στο στήριγμα του αυτοκινήτου έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία που είχαμε ανοίξει air condition πριν για να την ψήξουμε. Οπότε μπορούμε να φύγουμε, να ξεκινήσουμε. Κάθε εβδομάδα εδώ στο κανάλι του Evloader έχουμε νέα βίντεο με δοκιμές ηλεκτρικών οχημάτων, tips για ηλεκτροκίνηση και ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Οπότε μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να μην χάνετε επόμενα βίντεο. Αφήστε μας στα σχόλια άλλες απορίες, άλλα tips που θέλετε να ακούσετε για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και συνεχίστε να κινήσετε ηλεκτρικά.